της αστυνομίας εκεί για να μεταφερθούν και να μετακινηθούν οι πρόσφυγες και επίσης να ανοίξει και η σειροδρομική γραμμή η οποία είχε μπλοκαριστεί εδώ και ημέρες. Έλα Λία, καλημέρα και πάλι. Για πες μας λοιπόν τώρα πώς εξελίσσεται αυτή η επιχείρηση. Καλημέρα σας. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας. Ακριβώς πίσω μου βλέπετε την δεύτερη φάση. Έρχονται και άλλα λεωφορεία για να παραλάβουν. Άδεια μπαίνουν αυτή τη στιγμή, στρίβουν για να φτάσουν στην οδέτερη ζώνη της Ιδωμένης για να παραλάβουν τους υπόλοιπους οικονομικούς μετανάστες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα σύνορα. Από τις 7.30 ώρα το πρωί ξεκίνησε η επιχείρηση της αστυνομίας. 400 τουλάχιστον αστυνομικοί βρίσκονται εκεί. Ήδη έχουν φύγει 13 λεωφορεία από την Ιδωμένη με προορισμό την Αθήνα σε κέντρο φιλοξενίας στο Γαλάτσι. Από τις πληροφορίες που έχω μάθει, η σιδηροδρομική γραμμή έχει σχεδόν ανοίξει. Πριν από λίγα λεπτά είδαμε και υπαλλήλους του ΟΣΕ να έρχονται για να επιθεωρήσουν εάν είναι όλα εντάξει και να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά τις επόμενες ώρες, γιατί στο σημείο, εκτός ότι υπήρχαν πάρα πολλές σκηνές, ήταν και κλειστή και από τον φράχτη από την σκοπιανή μεριά. Αρχικά, από όσο μαθαίνω, η επιχείρηση αστυνομίας άρχισε από τον καταβλισμό που έχουν στήσει οι εθελοντικές οργανώσεις. Πρώτα δηλαδή μάζεψαν τον κόσμο που υπήρχε εκεί μέσα και αφού ολοκληρώθηκε αυτή η φάση, σε δεύτερη φάση οι αστυνομικές δυνάμεις πήγαν στην σιδηροδρομική γραμμή, ξύλωσαν τις σκηνές που εμπόδιζαν και μάζεψαν και σιγά σιγά άρχισαν να μαζεύουν και τους υπόλοιπους οικονομικούς μετανάστες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μάθει για κάποια ένταση, εξελίσσεται μας είπαν ομαλά. Μετά βέβαια και από 2 εβδομάδες που βρίσκονται όλοι εκεί στο σημείο, προφανώς κατάλαβαν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν εξαντληθεί κιόλας, έτσι δεν υπήρχε καμία υποδομή. Λοιπόν, Αλία, σε ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας. Τώρα, κυρία Καραγκούνη.